κάθεται η διεθνής. Ο προπονητής μας είπε ότι οι διεθνείς θα έρθουν για να ξεκουραστούν, όχι για να κουραστούν. Σε βλέπουμε να μετέχεις την ουσία στο κανονικό πρόγραμμα. Όχι, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ κάνω το εύκολο, θα έλεγα, για να μπω σιγά σιγά και λίγο με μπάλα που μου αρέσει πιο πολύ. Το δύσκολο είναι αυτό που κάνουν κάθε μέρα τα παιδιά. Η φυσική κατάσταση, τα γυμναστήρια, αυτά που ταλαιπωρούνται, που θα είναι βέβαια πάρα πολύ καλά για τη συνέχεια, διότι στην προετοιμασία έτσι πρέπει να είναι. Όμως εγώ κάνω το εύκολο, όπως σας είπα, και απλά συμμετέχω λίγο με την ομάδα. Λόγω εμπειρίας, λόγω ικανότητας, μπορείς να πεις κάτι περισσότερο σε σχέση με όσο έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, αναφορικά με το τι διαφορείς και αν υπάρχουν ομοιότητες μπορεί να δει κάποιος βλέποντας την φετινή και την περσινή προετοιμασία? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να βρω διαφορές και ομοιότητες, διότι δεν ήμουν εδώ στην περσινή προετοιμασία. Όμως, αν δούμε το κλίμα που επικρατεί και επικρατούσε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Εφόσον ξεκινάς από εκεί, όλα τα άλλα είναι θέμα ικανοτήτων, είναι θέμα προσπάθειας και δουλειάς για να τα πετύχεις. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για την νέα χρονιά? Έφυγαν πολύ παίκτες, πολύ σωτηρικά. Εγώ θέλω κάποια στιγμή να μπορούμε να είμαστε ομάδα. Όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, θέλω να υπάρχουν σωστές βάσεις για να μπορούμε να δουλεύουμε σωστά. Όλα τα άλλα θα δούμε στη συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε πράγματα. Μετά από ένα φιλικό, ρωτήσαμε για εσάς τον διεθνή, τον κοτς. Και ο κοτς μας είπε, περιμένουμε ένα θεματοφύλακα, περιμένουμε ένα μέσο ενώντας τον Τζιόλι, περιμένουμε έναν επιθετικό ενώντας τον Αμπιγίδη και περιμένουμε και ένα κεντρικό αμυντικό. Ήξερα εσύ, έχεις συζητήσει μαζί του εκεί σε προορίζει φέτος? Όχι, δεν έχω συζητήσει, όμως αυτή τη στιγμή η ομάδα εκεί έχει πρόβλημα. Στα αριστερά έχουμε δύο αξιόλογους παίχτες, τώρα που ήρθε τώρα στην ομάδα και τον Νίκο. Και αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχουμε κεντρικούς αμυντικούς, βρίσκομαι εκεί. Τώρα στη συνέχεια ο προπονητής θα δείξει το τι και το πώς. Είπες και εσύ να γίνουμε πιο ομάδα, ότι είναι πιο το κλίμα καλύτερο αυτό που βλέπεις φέτος. Τελικά θα ήταν πρόβλημα του ΠΑΟ. Δεν είχε οικογενειακό κλίμα, δεν ήταν τα αποδυτήρια αυτά που θα έπρεπε και δεν πέτυχε αυτά που θα μπορούσε να πετύχει? Όχι, θεωρώ ότι ο περσινός ΠΑΟ ήταν λίγο, ας το πούμε έτσι, βλέπαμε επιφανειακά. Δηλαδή δεν πήγαινε κάτι καλά, χρειαζόμαστε τέσσερις παίχτες. Ή δεν γίνεται κάτι καλά, ευθύ ο προπονητής, τα γνωστά και διάφορες δικαιολογίες. Όταν υπάρχουν σωστές βάσεις, δεν σου φταίνε αυτά. Δουλεύεις κάθε μέρα και προσπαθείς να πετύχεις αυτό τον κάθε στόχο που θα ορίσει η οποιαδήποτε ομάδα. Επειδή λοιπόν είναι περίεργη κατάσταση και δύσκολη με πολλά νέα πρόσωπα, θεωρίζω ότι είναι τεράστια σημασία στα παιχνίδια ευρωπαϊκά του Αυγούστου και το θέμα πρόκληση όχι. Για πάρα πολύ λόγο. Κάποτε ήταν για οικονομικούς, τώρα εντάξει, προφανώς δεν είναι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι και για οικονομικούς λόγους. Δεν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ένας πρόεδρος και μια διοίκηση η οποία, όπως ακούμε όλοι, έχει λεφτά, δίνει λεφτά, πληρώνει, ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Από εκεί ξεκινούν όλα στο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά τους και πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί να ανταμείβονται, όπως ανταμείβομαστε εμείς, έτσι και εκείνοι. Σίγουρα είναι στόχος του ΠΑΟΚ να περάσει στους ομίλους. Θα είμαστε τρελοί αν συζητάμε κάτι άλλο. Όμως πρέπει να μονταριστεί πρώτα η ομάδα. Υπάρχουν και άλλα φιλικά ακόμα μπροστά μας. Και πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για εκείνα τα παιχνίδια. Για έναν ποδοσφαιριστή διεθνή, δεν είναι λιγάκι αστείο να δει ότι η ομάδα που αγωνίζεται να αλλάζει κάθε χρόνο? Είναι δεύτερη σεζόν που έρχεται στο κλούσιο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πέσετε στο τέλος. Αλλά δεν υπάρχει έτσι μια σταθερότητα στο σύνολο. Ακριβώς γι' αυτό μίλησα πριν. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα αυτά τα παιδιά εδώ από τη Β' ομάδα. Χαίρομαι που η ομάδα ψάχνει συγκεκριμένους παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις.
δηλαδή εκεί που πονάει, και όχι οτιδήποτε βρεθεί. Γι' αυτό είπα και πριν ότι θεωρώ ότι ξεκινάμε σωστά, άσχετα με το πού μπορούμε να φτάσουμε, ποιο είναι το ταβάνι που έχουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό στο ποδόσφαιρο είναι λίγο περίεργο. Εγώ σε οποιαδήποτε ομάδα είμαι προσπαθώ να δίνω αυτό που βλέπετε. Έχω ακούσει διάφορα κατά καιρούς για οπαδηλίκια, για παγκτζιδηλίκια κλπ. Όπως τα λένε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ όμως αυτό το κάνω πάντα στην καριέρα μου. Σε οποιαδήποτε ομάδα κι αν είμαι, είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει, είμαι αυτός. Χαίρομαι να με αγαπούν, παίρνω ψυχολογία από αυτό. Όμως ξέρουμε ότι στη νίκη. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι λένε ότι υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Υπάρχει παντού. Στην νίκη είσαι ο καλύτερος και στην ήττα είσαι άσχετος. Μένω εκεί, απλά και συνεχίζω. Στις προπονήσεις, στις τελευταίες, ακούμε κάθε φορά που βάζει γκολ ο Κουλούρης να φωνάζεις «Μπράβο, εργαλείο». Πώς προκύπτει το εργαλείο, ποια είναι η άποψή σου για τον Κουλούρη? Δεν το κάνω με τον Κουλούρη αυτό, μόνο. Θα δικήσω κάποια άλλα παιδιά, αν πω ότι το κάνω για τον Κουλούρη. Σίγουρα χαίρομαι που συγκεκριμένα για εκείνον είναι μεγάλη βελτίωσή του από τη μέρα που ήρθε εδώ, επειδή τον έζησα, μέχρι σήμερα που φτάσαμε να ανανεώνει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Όμως χαίρομαι γενικά να βλέπω αυτά τα παιδιά που έρχονται από τη Β' ομάδα, γιατί σκέφτομαι και εμένα ότι πριν κάποια χρόνια βρέθηκα από τη Δέλτα Εθνική στην Α' Εθνική να παίξω ποδόσφαιρο στην Κέρκυρα. Το τι ανάγκη είχα μία βοήθεια, μία καλή κουβέντα και γενικά τη στήριξη των συμπαιχτών μου. Βγήκε στο εξωτερικό, δοκίμασε την πίτσου εκεί, στις εμπειρίες σου και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μετά από την πρώτη σεζόν με τον ΠΑΟ, αυτό όσα έγινε, δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά και πολύ επίπεδα. Τι σου έμεινε περισσότερο στην Ελλάδα, τι σου έμεινε, ποια ήταν η κυρία αίσθηση που σου άφησε την πρώτη σεζόν που ήταν στην Ελλάδα? Ήταν μια δύσκολη σεζόν για μένα, πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να προσαρμοστώ σε αυτόν τον τρόπο τον οποίο είχα ξεχάσει τα τρία τελευταία χρόνια, διότι ήμουν στο εξωτερικό. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο στην Ελλάδα να κρατάς πράγματα μέσα σου, να προσπαθείς να προχωράς και να αντέχεις όλα αυτά που συμβαίνουν και λιγότερο να μιλάς. Εγώ δυσκολεύομαι λίγο σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι με παράδειγμα την περσίνη σεζόν, φέτος θα προσπαθήσω λίγο να το βελτιώσω για να είμαι και εγώ καλά με τον εαυτό μου και με την οικογένειά μου. Αν επιτρέψει μια πρόκειται στις ερώτησες, ένιωσες δικαιωμένος για την επιλογή σου, ωστόσο στην ομάδα και το... Το ότι βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ και ότι χαίρομαι που είμαι εδώ, είναι δεδομένο. Αν δεν ήμουν χαρούμενος, δεν θα ήμουν εδώ. Δεν έχω μείνει ποτέ πάνω σε συμβόλαια. Είχα ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο την περσινή σεζόν στη Μονακό και το άφησα για να έρθω εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πάω στο Μουντιάλ, ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Δεν ήθελα να κάτσω να πάρω τα χρήματα και να είμαι στον πάγκο για να παίζει ο Αμπιντάλη κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Οπότε ναι. Δεν μου αρέσει να μιλάω γενικά για προπονητές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν βγαίνουν το συγκεκριμένο προπονητή που έχουν τον αποθεώνουν και. Μου αρέσει μόνο ότι είναι αληθινός, ότι ό,τι είχε να πει το λέει μπροστά σου. Και μου αρέσει επίσης πάρα πολύ το ότι προσπαθεί να δουλέψει στα νέα παιδιά. Είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Είναι κάτι που εμένα προσωπικά δεν μου το έδειξαν ποτέ. Και αυτά τα παιδιά νομίζω πρέπει να είναι ευτυχισμένα που έχουν αυτόν τον προπονητή και μπορεί και τα βοηθάει. Βγαίνει προς τα έξω και με δηλώσεις και με ενέργειες, πολύ χαμηλά η μπάλα φέτος. Για παράδειγμα, δεν έγινε η πρώτη προπόνηση παρουσία κόσμου. Δεν το ήθελε ο προπονητής. Αυτό έχει να κάνει, πιστεύεις, με το γεγονός ότι είναι μια νέα ομάδα που φτιάχνεται και άρα δεν μπορείς να υποσχεθείς πολλά πράγματα, ή με το ότι πέρυσι πολύ μιλούσατε, αλλά λίγα κάνατε. Σας πάω, έτσι, όχι σαν τζαβέρα. Στο ποδόσφαιρο γενικά πρέπει να είσαι ταπεινός. Σίγουρα. Ήταν ένα μεγάλο λάθος όλο αυτό που έγινε πέρσι. Το είδατε εσείς, το είδε ο κόσμος, το παραδεχτήκαμε και οι ίδιοι. Δεν είχαμε τη βάση να το υποστηρίξουμε.
Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι από εδώ και πέρα οτιδήποτε παίχτες και αν έχουμε, οποιαδήποτε ομάδα και αν φτιάξουμε και σε οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε. Γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή η αίσθηση έξω από τον ΠΑΟ ότι η ψαλίδα του Ολυμπιακού με τις ομάδες που μπορούν ενδεχομένως να το κοντράρουν ανοίγει αντί να κλείνει. Ως παίχτης του ΠΑΟ, εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Εγώ θα πω πως ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, έχει αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα απέναντι και στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει κάποιες καλές μεταγραφικές κινήσεις, έχει κρατήσει τον κορμό του. Είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα 4 ετών και εμείς κάθε χρόνο αλλάζουμε. Δεν θα είναι εύκολο κάποιος από τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης, κάποια άλλη ομάδα, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αν ήταν μόνο στο χέρι σου, τι θα άλλαζες στις ημέρες που προηγήθηκαν του τελικού πέρυσι, γιατί ήταν μια σημαντική βραδιά, τι έγινε λάθος πριν και τι έγινε λάθος? Δεν θα βρω κάποιο μεγάλο λάθος. Σίγουρα και ασφανής δικαιολογία, οι τρεις απουσίες μας στοιχήσανε. Ήταν μεγάλο πλήγμα για μας να πάμε χωρίς αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στον τελικό. Και επίσης θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη φάση που βρήκαμε τον Παναθηναϊκό ήταν στην καλύτερη του κατάσταση και δεν μπορέσαμε σε καμία περίπτωση να ακολουθήσουμε το ρυθμό του. Αυτή ήταν η αλήθεια και δυστυχώς για μας χάσαμε το κύπελλο. Σίγουρα το κερδίζουμε στο γήπεδο, στεναχωριέσαι να το παίρνουν. Όμως αυτή την κουβέντα έχω κουραστεί να την κάνω. Είναι καλύτερα να μην ασχοληθώ καθόλου με αυτό. Σημασία έχει ότι αγωνιζόμαστε στο Europa League και όχι στο Champions League. Και αυτό θα πρέπει να το δουν οι δικοί μας υπεύθυνοι. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα κρυφό στόχο. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει μια τελείως νέα ομάδα. Θα υπάρξουν παιδιά που θα παίξουν που ούτε τα ίδια μπορεί να το περιμένουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα. Τα παιδιά που έχουν έρθει από τη δεύτερη ομάδα, αυτό που τους λείπει αυτή τη στιγμή είναι να πιστέψουν ακόμα σε αυτούς τους. Είναι πολύ νωρίς, δεν τους έχει δοθεί δηλαδή ο κατάλληλος χρόνος μέσα σε ένα μήνα να κατανοήσουν ότι φύγαν από τη δεύτερη ομάδα, πήγαν στην πρώτη. Είναι στον ΠΑΟΚ και μπορεί να αγωνιστούν στις 25 Αυγούστου με 20.000 κόσμο στην Τούμπα. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο και αυτά τα παιδιά εβδομάδα με την εβδομάδα πιστεύω θα βελτιώνονται πάρα πολύ και θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα μείνω εκεί και πιστεύω ότι θα προσπαθούμε σαν ομάδα κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε. Σας είπα, το που θα φτάσουμε και ποιο θα είναι το ταβάνι μάλλον αυτής της ομάδας, ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Είναι ακόμα μεταγραφική περίοδος, δεν ξέρουμε ποιοι ποδοσφαιριστές ακόμα θα έρθουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Και πώς θα μονταριστεί η ομάδα. Η σχέση των οπαδών ή τουλάχιστον μεγάλης μερίδας των οπαδών του ΠΑΟΚ με την εθνική ομάδα είναι κάπως ιδιαίτερη, είναι επιφυλακτική απέναντί της. Εσύ ως ποδοσφαιριστής διεθνής και παίκτης του ΠΑΟΚ, πώς το αντιλαμβάνεσαι? Εγώ όταν βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ αγωνίζομαι για τον ΠΑΟΚ. Δίνω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ και το ίδιο κάνω για τη χώρα μου. Δεν μπορώ να πάρω θέση αυτό ή να σας πω κάτι παραπάνω. Σίγουρα οι οπαδοί, αν το ψάξουμε πιο εσωτερικά, δεν εννοούν πολλές φορές αυτό που λένε. Χάρηκαν και εκείνοι που η εθνική ομάδα έφτασε τόσο ψηλά στο Μουντιάλ. Μας στείλαν μηνύματα, μας πήραν τηλέφωνα και εκείνοι μας είπαν τα συγχαρητήριά τους. Είναι καλό ότι οι παίχτες του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα διαφημίζονται σε όλο τον κόσμο παίζοντας στην εθνική ομάδα. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η εθνική ομάδα και ο ΠΑΟΚ. Τώρα είμαστε στον ΠΑΟΚ και πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Μόλις αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις περιέγραψες στα νέα παιδιά, την ανάγκη να υπάρχουν κάποια πράγματα για την προηγούμενη σεζόν,
τι θα πρέπει να έχει συμβεί στη σεζόν που ακολουθεί, ούτω ώστε το τέλο τη να σε βρει ικανοποιημένο και προσωπικά και σε επίπεδο ομάδα. Θα χαρώ πολύ στο τέλο τη αυτή τη σεζόν, ανεξάρτητα από τίτλου ή διακρίσει, ο Παναθηναϊκός να ζηλεύει εμά. Γιατί θεωρώ ότι πάμε στο περσινό μοντέλο του Παναθηναϊκού, που εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, και όχι εμείς τον Παναθηναϊκό. Έχουμε κάποια σύννεφα τον Παναθηναϊκό, μεγαλύτερα. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, έχουμε τη δυνατότητα, και αν καταφέρουμε αυτές τις κινήσεις που θα κάνουμε και με βάση αυτούς που υπάρχουν, σύν τα νέα παιδιά από τη Β' ομάδα, να δημιουργήσουμε κάτι καλό, τότε θα καταφέρουμε κι εμείς να έχουμε χαρές. Όπως δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην περσινή σεζόν. Εμένα προσωπικά μου λείπουν πάντα παίχτες οι οποίοι έχουν στόχο και θέλουν να προσφέρουν στην εκάστοτε ομάδα που είναι. Δηλαδή αυτοί οι ποδοσφαιριστές, χωρίς να τους ονομάσω, πέρσι που ήταν εδώ για όσο χρονικό διάστημα υπήρξαν και θέλησαν το καλό του ΠΑΟΚ και σκεφτόντουσαν μόνο τον ΠΑΟΚ, αυτοί θα λείψουν, γιατί ήταν όλοι καλοί ποδοσφαιριστές. Πρώτο φιλικό με τη Σταντά. Πριν μπουν στο γήπεδο οι παίκτες, ο Αναστασιάδης σου λέει: δεν ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψεις και σε μια περίοδο. Σωστό. Έχει γίνει αυτή η κουβέντα και με εμένα και με τα άλλα τα παιδιά. Ο προπονητής έχει πει ότι εμείς φταίμε και όχι οι διαιτητές. Και νομίζω αν αυτό το βάλουμε μέσα μας, θα καταφέρουμε να είμαστε καλύτερα εμείς εσωτερικά και να αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα εκείνους. Σίγουρα κάνουν λάθη. Δεν ήρθα εδώ για να πω ότι ξαφνικά σε μία μέρα δεν φταίνει οι διαιτητές, φταίμε εμείς ή το αντίθετο. Όμως αυτό που ζητάει είναι απολύτως λογικό. Υπάρχουν κάποια παιδιά στην ομάδα, θα το ξαναπώ, που έρχονται από τη δεύτερη ομάδα και νομίζω ένα καλύτερο παράδειγμα θα είναι αυτό που τους λέει ο προπονητής και όχι αυτό που έγινε πέρσι. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και για όσα είναι στην Εθνική Μεσάνα και το Μανιάτι. Το Μανιάτι ξεκίνησε για μια ιστορία από πέρυσι από την Τούμπα. Υπάρχει μια πεντέρα τελικά. Υπάρχει κάτι το οποίο θα τραβήξει πολύ. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα από την πλευρά μου τουλάχιστον. Τέτοιου είδους συμβάντα γίνονται σε όλες τις ομάδες, το γνωρίζετε καλύτερα. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και στον ΠΑΟΚ, έχουν γίνει και στον Ολυμπιακό, έχουν γίνει σε όλες τις ομάδες. Απλά το θέμα είναι κατά πόσο η κάθε ομάδα προστατεύει τους ποδοσφαιριστές και το κλίμα μιας ομάδας και δεν αφήνει να διαρρεύσουν. Σε μια οικογένεια υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καυγάδες, υπάρχουν όλα αυτά. Δεν είναι όλα ρόδινα, όπως θέλουν κάποιοι να τα παρουσιάζουν. Δεν υπάρχει κάτι και είναι κρίμα που αυτό το πράγμα βγήκε προς τα έξω, γιατί στο μοναδικό που θα μπορούσε να κάνει κακό θα ήταν η εθνική ομάδα. Εντάξει, θα συνεχίσω με διευθυντικά. Πηγαίνεις στο επικοινωνιακό, το βγήκε προς τα έξω. Υπάρχουν όμως και γεγονότα. Και εγώ λέω ότι είναι λογικό να επεκταθεί μια μεγάλη κόντρα που υπάρχει στο ποτάδιμα και σε κάποιους άλλους χώρους. Δηλαδή, ίσως είναι και ένα απόφευκτο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, το συζητάμε κάθε μέρα μεταξύ μας όλοι. Γιατί να μην επεκταθεί και στους ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι οτιδήποτε γίνεται σε μια οικογένεια μέσα δεν θα πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το επικοινωνιακό που λέτε. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς ή κάποιος άλλος ότι έβρισε κάποιον στην προπόνηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίρνει έκταση, γιατί από εκεί και πέρα εσείς τη δουλειά σας κάνετε, όμως από εκεί και πέρα γίνονται και λέγονται 500 πράγματα από τον κόσμο που ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει και μόνο κακό μπορεί να κάνει στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει κάποιο συμβάν στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, εγώ προσωπικά από την πλευρά μου δεν θα το άφηνα ποτέ να επηρεάσει τη δική μου σκέψη στην εθνική ομάδα. Από τη δική μου πλευρά. Εγώ ήμουν στην εθνική ομάδα και σκεφτόμουν την εθνική ομάδα και ήθελα το καλύτερο για την εθνική ομάδα. Έτυχε και έγινε αυτό το σκηνικό, που όλοι γνωρίζετε. Όμως πέρασε και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί τόσο μεγάλη έκταση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
είναι αυτό που είπα και σε 4-5 ερωτήσεις πριν, ότι εφόσον δεν υπήρχε η κατάλληλη δουλειά και η χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, το να μπορέσουν να βρεθούν μες στο γήπεδο, είναι λογικό ότι από εκεί και πέρα δεν θα ευχαριστηθείς το παιχνίδι. Και όταν δεν ευχαριστηθείς το παιχνίδι, δεν θα μπορείς ποτέ να είσαι αυτός που θέλεις. Το χρήμα δεν απουσιάζει. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Και είναι νομίζω τίμιο να μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο και νομίζω ο κόσμος στην περσινή σεζόν πάρα πολλές φορές ζήτησε τα νέα παιδιά, ζήτησε τα δικά του παιδιά, ζήτησε η ομάδα να μην πληρώνει άσκοπα λεφτά και να είναι πάω αυτό που λέτε. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι περισσότερο ΠΑΟΚ από πέρσι και σε βάθος χρόνου ο κόσμος θα είναι περισσότερο χαρούμενος από ήταν πέρσι. Το αν θα είναι τους πρώτους δύο μήνες ή το αν θα είναι στο τέλος σεζόν ή σε 1,5 χρόνο, αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Όμως είμαι σίγουρος πως σε βάθος χρόνου θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Ίσως να κάνω μεγάλο λάθος και να μου επιτρέψεις το να λες ότι θα είμαστε καλά αν μας ζηλεύει εμάς ο Παναθηναϊκός και όχι εμείς στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι σαν να χαμηλώνουμε τον πίτο. Όχι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Οποιαδήποτε ομάδα βλέπεις ότι δουλεύει σωστά, να τη ζηλεύεις. Δεν έχουμε την κακή ζήλια που λένε. Το ζηλεύω σημαίνει θέλω κι εγώ να κάνω κάτι όπως ο άλλος, σωστά, και να μπορώ να τον ξεπεράσω. Εγώ θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός ζηλεύει τον Παναθηναϊκό. Όχι, ο Ολυμπιακός ζηλεύει τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σχέση αυτό που σας είπα, το πού μπορεί να φτάσει μια ομάδα οικονομικά, το τι μπορεί να κάνει με τη δουλειά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δούλεψε σωστά. Εμείς μπορούμε να δουλέψουμε σωστά και επειδή έχουμε τη δυνατότητα, όπως σας είπα και πριν, να έχουμε και 5-6 ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης αξίας, βάσει αυτών που λέει η ομάδα και η διοίκηση, τότε θα μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Δεν χαμηλώνει κανένας πήχης και δεν υποτιμώ καμία προσπάθεια. Είναι λίγο έτσι περίεργο αυτό που θα πω, αν το αντιλέψεις. Τα δεδομένα είναι ότι μπορεί κάποιοι να ζηλεύουν τον Ολυμπιακό για την αποτελεσματικότητά του όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, όπως είπες εσύ νωρίτερα, να ζηλεύουν τον Παναθηναϊκό για τον τρόπο που δούλεψε πέρσι και έφτασε εκεί που έφτασε. Ερχόμενος από την Αθήνα, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα και ζώντας για ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, την ομάδα του ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να βρει κάποια πράγματα για την ομάδα του ΠΑΟΚ για τα οποία θα πρέπει να τα ζηλεύουν οι άλλοι. Ναι, μπορώ να βρω. Μπορώ να βρω έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι νέος στο χώρο. Όλοι μας οπουδήποτε πάμε και κάνουμε κάτι στη ζωή μας, χρειαζόμαστε το χρόνο μας για να δημιουργήσουμε. Οπότε εγώ αν ήμουν κάποια από τις ομάδες της Αθήνας, γιατί βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έφτασε κάποια στιγμή να αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο Παναθηναϊκός να μην έχει τη δυνατότητα να είναι αυτός που ήταν παλιά, θα ζήλευα σίγουρα τη διοίκηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και σίγουρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό, όμως οποιοδήποτε έρχεται και παίζει στο γήπεδό μας, ζήλευε αυτή την ατμόσφαιρα, θα τη ζήλευα. Αυτά τα δύο. Ο συμπαίκτης ο Ράτς αυτές είπε ότι ναι, ναι, είμαστε μεγάλη ομάδα, αλλά εμείς θα δημιουργήσουμε προβλήματα στον Ολυμπιακό. Αυτό το πιστεύω και γι' αυτό ήρθε. Σαν ποια είναι η άποψη. Νέα ομάδα. Όχι, είμαστε μεγάλη ομάδα και θα δημιουργήσουμε. Νέα ομάδα. Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε προβλήματα στον Ολυμπιακό. Δεν είπε κάποιος ότι θα χάνουμε τον Ολυμπιακό ή δεν θα κερδίζουμε ή θα βγούμε στη δέκατη θέση. Εννοείται πως έχουμε στόχους, εννοείται πως ο καθένας από εμάς θα στεναχωρηθεί αν χάσει, αν μείνει πίσω από κάποιον. Έχουμε όλοι στόχους, έχουμε όλη την προσωπικότητα, το να θέλουμε να είμαστε νικητές. Πολύ σωστά μίλησε ο Ρατ και εννοείται πως θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, όχι μόνο στον Ολυμπιακό αλλά σε όλες τις ομάδες. Θα προσπαθήσουμε όμως και ελπίζω να τα πετύχουμε. Επειδή έζησε στο ΠΑΟΚ πέρυσι, έχεις μια εικόνα και το αντιληφθήκαμε και από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσες.
πρώτη συνέντευξη Αναστασιάδη. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι οι άλλοι. Συμφωνείς και πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό με τα λάθη που έγιναν πέρυσι? Νομίζω ήθελε να δείξει αυτό που λέμε εδώ τόση ώρα. Ότι πρώτα θα πρέπει εμείς να μπούμε σε μια σωστή βάση. Τη βάση δηλαδή την οποία γράφετε κι εσείς καθημερινά. Και νομίζω δεν βλέπω μόνο εγώ ποδόσφαιρο, βλέπετε κι εσείς και βλέπουν όλοι και όλοι γνωρίζουν τι γίνεται. Ήθελε νομίζω να πει ότι εφόσον καταφέρουμε εμείς να γίνουμε αυτοί που θα γίνουμε, που θέλουμε μάλλον να γίνουμε, θα μπορούμε από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε και με όλα τα άλλα. Αλλά να είμαστε τουλάχιστον καλά με εμάς. Να ξέρουμε ότι εμείς μπαίνουμε στο γήπεδο και κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Βάσει αυτών που έχουμε, παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Αν τώρα κάποιος άλλος μας το κλέψει ή αν κάποιος άλλος προσπαθήσει να μας το στερήσει, τότε μετά νομίζω θα ασχοληθούμε και με όλα τα άλλα. Η διαφορά λοιπόν με πέρσι είναι ότι προσπαθήσαμε λανθασμένα να προωθήσουμε και λίγο παραπάνω ότι όλα αυτά που γίνονται γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ. Δεν βγάλαμε δηλαδή καθόλου προς τα έξω το πρόβλημα που έχουμε εμείς. Να ρωτήσω κάτι άλλο, παίρνω από αφορμή από αυτό που είπες. Ναι, μεν το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά φαντάζομαι ότι είδες και εσύ όλες αυτές τις κομμαντοφωνίες που βγήκαν τελευταία στην δημοσιότητα και δείχνουν ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και από έξω πολλοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν κάποια πράγματα να αλλάξουν. Ακριβώς αυτό σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση. Ότι εμείς θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο να είμαστε αυτοί στο γήπεδο που δεν θα μπορούμε σε καμία περίπτωση, σε εισαγωγικά, να χάσουμε, να μην κάνουμε την προσπάθειά μας στη σωστή μέχρι το 95. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας στο δικό του τομέα, της διοίκησης, οι δικαστές, δεν ξέρω ποιος άλλος ασχολείται με αυτά τα θέματα, να βρουν τη λύση και αν κάτι είναι λάθος, να φτάσει στη δικαιοσύνη. Να μένεις εκτός τίτλου όταν δεν είσαι για να μένεις εκτός τίτλου. Όταν είσαι μάλλον για να μένεις εκτός τίτλου, συγγνώμη. Όταν είσαι για να μένεις εκτός τίτλου. Όταν δεν έχεις την ομάδα για να διεκδικείς τον τίτλο. Από την πρώτη μέρα που ήρθες πέρυσι, μέχρι και την τελευταία ποδοσφαιρική σου συμμετοχή στην Εθνική, υπάρχουν πολλά γεγονότα που προφανώς δεν τα προκάλεσες εσύ με πρόθεση. Απασχόλησαν τον κόσμο και εμάς για εξωτερικά γεγονότα και εξωτερικές αφορμές που έδωσε ο Τζαβέλης. Η πρώτη σου παράσταση εδώ πέρα είχε να κάνει το συμβόλαιό σου, το μπέρδεμα. Η τελευταία είχε να κάνει με την Εθνική. Στην αρχή της χρονιάς κάποιες δηλώσεις. Είπες νωρίτερα κάποια πράγματα βεβαίως. Όλα αυτά δεν αποσανατολίζουν από το ποδοσφαιριστή Τζαβέλα. Δηλαδή έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο πιο πολύ και όχι με τον ποδοσφαιριστή. Είναι άδικο προφανώς. Κοιτάξτε, σίγουρα όπως είπα και πριν στην ερώτηση, αυτό βέβαια γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Το να μην μπορείς να εξωτερικεύσεις κάποια πράγματα τα οποία θέλεις να πεις και κατευθείαν όλοι να πέφτουν πάνω σου να σε φάνε. Φταίω κι εγώ. Όμως σε κάποια άλλα, νομίζω θέλουν να ασχολούνται μαζί σου. Δεν ξέρω τον λόγο. Καλό είναι νομίζω για μένα. Το κακό θα ήταν να μην ασχολιόντουσαν μαζί μου. Δεν με ενοχλεί, το αντέχω. Όμως θα προσπαθήσω μόνο να διορθώσω αυτά που μπορώ εγώ να κάνω. Όλα τα άλλα, ό,τι και να γίνεται, λίγο με απασχολούν. Σαν ποδοσφαιριστής, δεν θα ήθελες από τη διοίκησή σου και σε αυτήν την εικόνα σου πει σαν περιγραφέας ότι αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι στόχοι που βαδίζεις, σαν που βαδίζει το project και τι στόχο έχει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αφήσει να θεωρείται μια ιδέα ότι φτιάχνουμε κάτι καινούριο, αλλά δεν έχουν πει σε κανένα από τα στελέχη της ομάδας ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτός είναι ο στόχος, αν το πιστεύετε είστε εδώ, αν το πιστεύετε δεν θα μας αδειάζει. Θα πρέπει δηλαδή να ορίσουμε κάποιο στόχο από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, δηλαδή να βγούμε να πούμε φέτος θέλουμε το Champions League ή θέλουμε... Όχι, όχι, γενικά αυτή, για να καταλάβω λίγο την ερώτηση, δεν... Εσύ ουσιαστικά είσαι ένας επαγγελματίας αθλητής. Εμείς είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Ωραία. Δεν πρέπει να ξέρει κάποιος που βαδίζει αυτό το project. Εγώ πιστεύω ότι... Τι να πάρω το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Ότι έχουμε μια νέα ομάδα και σε δύο χρόνια θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το ορίσουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
Μπορεί από σήμερα μέχρι το τέλος Αυγούστου η ομάδα να πάρει 15 ποδοσφαιριστές. Και πέρσι ήμουν στη Μονακό και μέσα σε 15 μέρες έδωσε 300 εκατομμύρια και έκανε. Πήρε ό,τι καλύτερο υπήρχε και βγήκε στη Champions League. Δεν το περίμενε κάποιος. Το έκανε όμως. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει αυτό για να ξέρουμε όλοι μας πάνω κάτω που βαδίζουμε. Αλλά όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα, η ομάδα θα βαδίσει περίπου σε αυτά που συζητάμε νομίζω τόση ώρα. Το αν θα υπάρχει υπομονή ή το αν θα αρέσει αυτό στον κόσμο, όπως ήταν η προηγούμενη ερώτηση, ή αν αυτό αντέχει ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ λέω αυτό που βλέπω και αυτό που πιστεύω. Δεν ξέρω, σε δύο μήνες μπορεί να είναι πάλι το πρόβλημά μας ο προπονητής, όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, όταν κάτι δεν πάει καλά. Θα φύγει αυτός ο προπονητής, θα έρθει άλλος, σε τρεις μήνες αλλάξει κι αυτός, νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Το θέμα είναι να μπουν οι σωστές βάσεις. Αυτές τις βάσεις, έδωσα συνέχεια, ναι. Ποιες μπορεί να είναι οι δυσκολίες, αν μπορούσες να σκεφτείς λίγο στο μέλλον, οι οποίες μπορεί να φρενάνε και το καλό κλίμα που πάει να χτιστεί τώρα και γενικά να είσαι εκτός στόχου. Θεωρώ ότι ό,τι μεγαλύτερο κακό μπορεί να γίνει στον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει επικοινωνιακά. Εφόσον η ομάδα αρχίζει αυτή τη στιγμή, πιστεύω εγώ, χαμηλώνει τους τόνους. Θεωρώ ότι ξεκινάει μια δουλειά και βάζει κάποιες βάσεις, αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν. Σίγουρα θα πρέπει να τις υποστηρίξετε εσείς, οι δημοσιογράφοι, με το να γράφετε αυτό που βλέπετε όπως γράφατε ό,τι βλέπατε πέρσι, με αυτά που λέγαμε. Θα πρέπει δηλαδή να κατανοήσετε κι εσείς ότι αυτά που λέμε εμείς είναι. Γιατί λέμε την αλήθεια. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή σας μιλάω ανοιχτά και σας λέω την αλήθεια. Και από εκεί και πέρα από εσάς, γιατί από εσάς παίρνει η επικοινωνία, να το καταλάβει και ο κόσμος. Που ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξέρετε ότι είναι δύσκολος και θα πρέπει να του πούμε την αλήθεια. Όταν του λέμε την αλήθεια, πιστεύω θα έχει και την καταλυπομονή σε εισαγωγικά και σε κάποια θέματα, όταν βλέπει ότι κάτι πας να δημιουργήσεις. Οι βάσεις λοιπόν δεν είναι μόνο της ομάδας, είναι μια συνέχεια, είναι η ομάδα, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι ο προπονητής, είναι η διοίκηση, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι ο κόσμος. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι ένα και όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ για την νέα χρονιά. Όχι ένα κομμάτι ξεχωριστά, γιατί δεν καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα.